Καλημέρα, καλημέρα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι από τα καλά μάτς, όντως. Ε, ναι. Από τα καλά μάτς, από τα καλά μάτς. Έχει καλή ένταση και αντρικό ξύλο. Ξέρεις, ναι, μου, ναι, μου λένε ότι αυτά τα μάτς των 12 ναι, είναι πολύ περίεργα, γιατί εξαρτώνται πάρα πολύ και από τις καιρικές συνθήκες. Δηλαδή είναι κάποια... αλήθεια, γιατί η ζέστη σήμερα πολύ εκεί, λέγεται. Ναι, κάποια έχουν... Αυτό ήθελα να πω, ότι σε κάποια που η ζέστη είναι πολύ, παίζεται καλύτερη μπάλα. Δηλαδή κουράζονται και κομμάτι ομάδες, καταλαβαίνεις. Και γι' αυτό και γίνονται φάσεις προς το τέλος, γίνονται χαμός, ας πούμε. Ναι, ναι. Οι ιδανικές συνθήκες στο ποδόσφαιρο πολλές φορές οδηγούν σε ένα ιδανικό 0-0, λέω εγώ. Ναι, γι' αυτό έχουν και πολλά 0-0 σε αυτό το μουσείο. Ακριβώς. Γιατί οι παίκτες είναι καλά. Αυτό που λέγανε δηλαδή ότι θα είναι οι παίκτες καλά και θα δούμε τι θα δούμε. Όχι, αν είναι οι παίκτες καλά θα δούμε πολλά 0-0. Εγώ και συνέχεια περιμένω. Δεν είναι εντυπωσιακό. Όχι, 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 καθόλου. Δει, όχι, καθόλου. Και... Νομίζω ότι τόσα 0-0 στον πρώτο γύρο δεν πρέπει να είχε το Μουντιάλ της Ρωσίας σε όλη τη διοργάνωση. Θα το κοιτάξω στατιστικά. Ναι, είναι πολύ ξανά. Είναι πολλά Μουντιάλ, θα έλεγα εγώ. Ναι, 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 ναι. Δεν θυμάμαι και... τόσα πολλά 0-0. Και γιατί φάζομαι μετά από ένα σημείο, ξέρεις, τους έβγαινε και η κούραση. Και αυτά κάποιοι κατέρεαν, τρώγαν πολλά, γινόταν ο κακός χαμός στα νοκάουτ. Φέτος εγώ βλέπω ότι στα νοκάουτ θα είναι τύπου νοκάουτ, ας πούμε, Champions League. Ναι, εντάξει. Με πολύ σκοπό. Με πολύ, πολύ σκοπό. Με πολύ τακτική είναι. Εσείς τι ώρα πετάτε? Λογικό, εντάξει, αναμενόμενο είναι. Ναι, 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 ναι. Για να έχει, για να πάμε και στην άκρη, για να έχει, ξέρεις, αντοχές και δύναμη και πάει λέγοντας και να μην μένει όσα θέλει της ΑΟΝΙΑΕΚ, βρίσκεται ήδη στην Ολλανδία, έχει ξεκινήσει τη δουλειά. Δυόμιση προπονήσεις, θα το πω έτσι, διότι ξεκινήσαν πολύ πριν ένα γυμναστήριο. Πριν λίγο βγήκαν στο χορτάρι, για, πριν λίγο, πριν μια ώρα, για το πρώτο κομμάτι της δουλειάς, και έχουν και το απόγευμα 6 ώρα Ελλάδος. Προπόνηση κανονικά με πολύ δύναμη, ένταση στη φυσική κατάσταση και πάει λέγοντας, για να θυμηθεί και το κορμί, διότι είναι, είναι mid-season, αλλά είναι 12 μέρες η άδεια που είχαν κυτρινόμαυροι, και καταλαβαίνεις ότι πρέπει να θυμηθεί και το σώμα λίγο την άσκηση που έχει γίνει, γιατί δεν είναι λίγες οι σχεδόν 2 εβδομάδες που είχαν πάρει άδεια οι παίκτες της Ένωσης. Κάνε και τα ταξιδάκια τους, από ό,τι διαπιστώνουμε. Ναι, 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 ναι. Στα social media, ας πούμε. Παντού, παντού. Μεγάλες ρουφιάνες, τα λένε όλα. Μπράβο, αυτό ναι. Υπάρχει αυτό και έχει φύγει το ρουφ από εμάς. Ακριβώς, ναι, 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 ναι. Μόνοι τους τα λένε, μόνοι τους τα κάνουν, ευτυχώς, και είμαστε εύκολοι και εμείς στη δουλειά. Ο Ματίας Αλμέιδα ξεκίνησε από την Κυριακή και λίγο πριν αναχωρήσει η ομάδα στο ξενοδοχείο, αλλά και μετά τις προσωπικές επαφές. Πρέπει να πούμε ότι έκανε τέταρτη με κάθε παίκτη ξεχωριστά, για αρκετή ώρα συζήτηση, ανάλυση της προπόνησης και της προετοιμασίας που έρχεται, και βέβαια με τα θέλω που έχει ο προπονητής για τους ποδοσφαιριστές, τι πρέπει να βελτιώσουν, τις αναλύσεις, τις εξετάσεις, τους μετρήσεις τους. Πάρα πάρα πολύ συγκεκριμένο κομμάτι δουλειάς, και το ξαναλέω γιατί δεν το θυμάμαι να έχει ξαναγίνει στην ΑΕΚ. Θα μου πεις βέβαια, απ' την άλλη δεν έχει ξαναγίνει mid-season προετοιμασία. Και, ναι, 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 να μαζευτούν και... Okay, εγώ πρέπει να λέω αυτό που γίνεται σαν ρεπορτάζ, και από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει συμπερασματά του. Η ΑΕΚ, ο Ματίας Αλμέιδα, ποντάρει πάρα πολύ στην προσωπική σχέση. Νομίζω το έχουμε διαπιστώσει αυτό τη διάρκεια της φετινής σεζόν με τους παίχτες του. Οι παίχτες του παίζουν και γι' αυτόν. Το κατάλαβε και τον πέντε και ο Παύλο Φερνάντες, ο οποίος και αυτός είχε αρκετή ώρα, πάνω από 20 λεπτά, το πρώτο τετάρτο με τον coach. Και εκείνος είναι και πιο χαρούμενος άνθρωπος, ο τέσσερις της αποστολής αυτή τη στιγμή, όπως αντιλαμβάνεις. Θέλει πάρα πολύ να επιστρέψει. Να επιστρέψει ενώ να αρχίσει τη δουλειά με την ΑΕΚ, να γίνει μέλος της, και νομίζω ότι ήδη αισθάνονται πάρα πάρα πολύ ευχάριστα. Τουλάχιστον αυτό έλεγε ο ίδιος στη γνωριμία του με τους κυτρινόμαυρους. Σας έβλεπα και ανυπομονούσα να παίξω εγώ μαζί σας. Και θέλει πάρα πολύ βέβαια να παίξει και στο νέο γήπεδο, τα είπε και στις δηλώσεις του, να μην κουράζω τον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε την αποθεραπεία και την αποκατάσταση του Άμραμπατ, για να δούμε και πότε θα μπει σε πρόγραμμα εκείνα στην Ολλανδία, αφού εκεί βρίσκεται ήδη. Ο Τσούμπερ έμεινε πίσω, θυμίζω, γιατί πρέπει να συνεχίσει το πρόγραμμα αποκατάστασης που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, και ο εξοπλισμός του δεν γινόταν ταξιδέψει στην Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να είχε προγραμματίσει και πιο πριν να υπάρχει εκεί ήδη
αντίστοιχος εξοπλισμός. Ήταν λίγο δύσκολο να προβλεφθεί από την πορεία της αποκαστάσεως και της αποθεραπείας. Και περιμένουμε να δούμε και αυτός με την επιστροφή της ΑΕΚ στην Αθήνα να είναι έτοιμος 100% για να δουλέψει και να υπολογίσει με τον coach στα πρώτα επίσημα παιχνίδια. Να θυμίσω εδώ ότι η ΑΕΚ θα μείνει στην Ολλανδία μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου και τις 4, μια μέρα πριν φύγει δηλαδή, θα δώσει στις 4 Δεκεμβρίου, θα δώσει ένα φιλικό 3-45 λεπτών, θα μάθουμε λεπτομέρειες στο επόμενο διάστημα. Και για τα μεταγραφικά, ώστε να κλείσω, να πω ότι δεν προκύπτει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ να εξετάζει κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή. Κάτι καινούργιο, για... ναι. Ναι, ναι, ναι. Για το πολύ άμεσο, λέμε έτσι, για το πολύ τώρα. Εννοείται πως είναι έτοιμη στη διαδικασία, αν και εφόσον ζητηθεί κάτι τέτοιο από τον Ματίας Αλμέιδα. Αυτόν περιμένουν και στην ΑΕΚ, αν θα εισηγηθεί κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή για να αποκτηθεί. Με τα τωρινά δεδομένα, ξαναλέω, διότι δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Είδαμε και ο Βίτα είχε ένα πρόβλημα στο γόνατο και δεν ήταν ευθύς από όλη τη Κροατία. Οπότε με τα τωρινά δεδομένα, και αν δεν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν προκύπτει ότι ο coach έχει αλλάξει πράσινο για κάποια μεταγραφή. Αντιθέτως, θέλει να δουλέψει με αυτό το γκρουπ παιχτών. Έτσι όπως έχει κάνει μέχρι στιγμής, συν τον Πάολο Φερνάντες βέβαια, για να μην ξεχνάμε ότι έχει γίνει μια προσθήκη, και να τελειοποιήσει το ρόστερ του εν όψη της επόμενης σεζόν, και ενώ εξελίσσεται η χρονιά στις θέσεις που θα εισηγηθεί για την απόκτηση παίχτη. Ωραία Γιώργο, εσύ πετάς, θα πας Ολλανδία? Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς, να ξέρω, πηγαίναμε και mid-season. Ξέρω εγώ γιατί τα middle... Κοίτα, είναι λίγο εμπειρία αυτό όμως. Δηλαδή θα έχεις να το βάλεις στο βιογραφικό. Θα έλεγες, ήμουνα και εγώ εκεί σε εκείνη την... Μετά από 16-17 καλοκαιρινές πήγα και σε μια χειμώνα. Άγια σου, ήμουνα και εγώ εκεί το χειμώνα στη μοναδική προετοιμασία χειμωνιάτικη που έχει γίνει στην ιστορία. Είναι καλό να αναδειχθούν νέοι συνάδελφοι, Αντώνη. Σωστό, τόπος θα νιώθει τα πάντα. Δεν είναι. Εντάξει, εντάξει. Πάντως θα έχει πλάκα, έχει υπόψη. Πολύ θα έχει. Ναι, συμφωνώ. Γιατί είναι και άλλο το πρόγραμμα τώρα, δεν είναι. Αυτά που βλέπεις το καλοκαίρι που πολλές φορές είναι και ίδια. Αυτό έχω μια περιέργεια, αλλά επειδή ήταν ένα πρώτο πρόγραμμα 4 ημερών, έχει πολύ πολύ προπόνηση και δουλειά αντίστοιχη του καλοκαιριού. Οπότε δεν ξέρω, ξέρεις, δεν ξέρω τι εντάσεις θα είναι ακριβώς. Ναι, υποθέτω ότι είναι, επειδή είναι πιο έτοιμοι οι παίκτες, ξέρεις. Ναι. Εντάξει, εντάσεις, αλλά είναι λίγο. Το καταλαβαίνω. Εμείς θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Αντί για 17 μέρες, 8.